εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αγίων Αναργύρων, με την απόφαση του οποίου παρευρισκόμαστε και συμμετέχουμε στη σημερινή, στο σημερινό κάλεσμα, καταρχήν ε, μεταφέρω ε, ε, τα θερμά μας ευχαριστήρια για αυτή την πρωτοβουλία, που δεν είναι η πρώτη φορά που μας καλείται να ε, εκφράσουμε τις θέσεις μας και δίνεται το λόγο στους εκπροσώπους των, συλλογ, των εργαζομένων στα συλλογικά τους όργανα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι ως εργαζόμενοι των ΟΤΑ οφείλουμε παρά το γεγονός ότι αρκετές πλευρές του νομοσχεδίου αφορούν τις εξελίξεις στην τοπική διοίκηση θα ήταν λάθος να παραμείνουμε σε αυτές και μόνο τις πλευρές. Είναι καθήκον όλων των συνδικαλιστικών οργάνων του κλάδου να επικεντρώσουν και να αναδείξουν, βοηθώντας την αναγωγή... πολύτιμων συμπερασμάτων που προκύπτουν, τον πυρήνα αυτού του νομοσχεδίου. Βασικό ζήτημα αποτελεί ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν ήρθε σε ένα κοινωνικό κενό. Ήρθε μέσα στις συνθήκες της πανδημίας και ήρθε μέσα σε συνθήκες... όπου όπως ξεκάθαρα έχει διαπιστωθεί και έχει εκφραστεί... και από επίσημα όργανα κυβερνητικά, μέσα σε συνθήκες μια εξελισσόμενη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Σε αυτέ λοιπόν τι συνθήκε και ακριβώ απαντώντα την ανάγκη τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που είπε προηγούμενο ο Γενικό Γραμματέα ε, να επενδυθούν και να διοχετευτούν σε νέους κερδοφόρου τομεί, ακριβώ αυτή την ανάγκη έρχεται να υπηρετήσει το εν λόγω περιβαλλοντικό νομοσχέδιο και νομίζω ότι αυτή την πλευρά οφείλουμε να την αναδείξουμε. Αυτή την ανάγκη υπηρετεί η εξειδίκευση των πλευρών αυτού του νομοσχεδίου και από τις περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές. Και πιο συγκεκριμένα, αυτή την ανάγκη υπηρετούν και οι σταθμοί μεταφόρτωσης, όπου εδώ βέβαια το κάθε συλλογικό όργανο θα πρέπει να εξειδικεύσει σε κάθε Δήμο, ας πούμε, στις που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πείρα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη κινητοποίηση που οργάνωσε η Σωματιακή Επιτροπή των Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου, αναδεικνύοντας και πλευρές, όπως για παράδειγμα, την ανείχνευση ραδιενεργών αποβλήτων στα απορρίμματα τα οποία επεξεργάζονταν μέσα στο σταθμό μεταφόρτωσης. Όχι τυχαία θα λέγαμε εμείς, το θάνατο δύο εργαζομένων από νεοπλασίες που δούλευαν στο Σταθμό Μεταφόρτωσης, όπως και το γεγονός ότι ο λόγος Σταθμό Μεταφόρτωσης λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή και απέναντι από το άλσος του Δήμου Περιστερίου. Άλλη πλευρά βεβαίως που αφορά τους εργαζόμενους τους Δήμους και όχι μόνο θα έλεγα, είναι η πλευρά που αναθέτει και διευκολύνει τις διαδικασίες απευθείας εκχώρησης σε ιδιωτικές εταιρείες της αποκομιδής των απορριμμάτων, εξαλείφοντας τα όποια εμπόδια υπήρχαν μέχρι σήμερα και δίνοντας τη δυνατότητα εκμίστοσης από τους ιδιώτες όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως επίσης και άλλη πλευρά που αφορά τους εργαζόμενους στους Δήμους, είναι ότι στα πλαίσια της προσπάθειας να εξαλειφθούν τα όποια εμπόδια για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσει. Πλέον αυτή η πλευρά θα διεκπεραιώνεται από ιδιώτε περιβαλλοντικού πιστοποιημένου αξιολογητέ και ο δημόσιο υπάλληλο ουσιαστικά θα παίζει το ρόλο του διακινητή των αποφάσεων των πολιτικών του προϊσταμένων. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχουμε χρέο και καθήκον να αναδείξουμε όλε αυτέ τι πλευρέ και θα κλείσω λέγοντα, δανειζόμενοι τα λεγόμενα του Γενικού Γραμματέα, ότι ίσως η καλύτερη συμβολή μας στη συγκεκριμένη μέρα είναι να μεταφέρουμε την εμπειρία μέσα στους εργασιακού χώρου και με αφορμή και τα υπόλοιπα μέτωπα που ανοίγονται μπροστά μας να προχωρήσουμε σε ένα συλλογικό, ανυποχώρητο αγώνα που όμως, προσέξτε, έχει καθήκον για να μην γίνει χυλός να αναδεικνύει τον πραγματικό αντίπαλο που είναι κοινό απέναντι σε όλες τις πλευρές και της κοινωνικής ζωής μας και των εργασιακών δικαιωμάτων μας και της υγείας μας και της ίδιας της ζωής μας. Σας ευχαριστώ πολύ.